Είμαστε εδώ σήμερα, η υγειονομική της Αγίας Όλγας, για να φωνάξουμε δυνατά ένα τέρμα φτάνει ως εδώ. Φτάνει ως εδώ με την υποστελέχωση του νοσοκομείου. Πάνω από 200 κενές οργανικές θέσεις. Φτάνει ως εδώ με την απλήρωτη υπερεργασία. Με τις απανωτές παράνομες βάρδιες που εργάζεται το προσωπικό. Φτάνει ως εδώ με τις δεκάδες χρωστούμενα ρεπό και τις οφειλόμενες κανονικές άδειες από το 2021 για το προσωπικό. Φτάνει ως εδώ με τους μισθούς πείνας των υγειονομικών, με τα βαρέκανθη γυνά που μας είχαν υποσχεθεί από την έναρξη του κορονοϊού ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων που επίσης έταζε. Φτάνει ως εδώ με τις αυξήσεις στα φάρμακα, με τις αυξήσεις στη συμμετοχή στις παρακλινικές εξετάσεις. Όλα αυτά τα προβλήματα, φίλοι και φίλες, είναι πρώτα απ' όλα προβλήματα δικά σας, προβλήματα του λαού της Νέας Ιωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο για να κλείσετε ένα ραντεβού και το πρώτο διαθέσιμο είναι μετά από 6 μήνες, εκτός αν πληρώσετε απογευματινό ιατρείο από την τσέπη σας. Πρέπει να χειρουργηθείτε και οι λίστες αναμονής είναι ατελείωτες, εκτός αν ξαναβάλλετε το χέρι βαθιά στην τσέπη για ένα απογευματινό χειρουργείο. Νοσηλεύεστε στο νοσοκομείο και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του λιγοστού προσωπικού για να έχετε ποιότητα στην νοσηλεία σας, αυτό είναι αδύνατον με ένα και δύο νοσηλευτές στη βάρδια. Περιμένουμε επίσης και από τη Δημοτική Αρχή να ακουμπήσει πάνω στα προβλήματα αυτά και να πιέσει προς την κατεύθυνση της επίλυσής τους. Και όχι απλά να συμμετέχει σε φιέστες όπως αυτή της δίθεν πλήρως ανακαινισμένης ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου, μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου. Ενώνουμε τη φωνή μας με το λαό της Νέας Ιωνίας. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας, διεκδικούμε τη ζωή μας και την αξιοπρέπειά μας πίσω. Κλιμακώνουμε με αποφασιστικότητα για τα δίκαια αιτήματα όλου του λαού. Στον δρόμο της ανατροπής της βάρβαρης πολιτικής που μας τσακίζει όλους. Όλοι και όλες στις 20 του Νοέμβρη στην πανελλαδική πανεργατική απεργία να δώσουμε ακόμα μια μεγαλειώδη απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ.